Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πολλά και καυτά τα ζητήματα της επικαιρότητας και στο επίκεντρο η οικονομία πάντα, αλλά και πολιτικές εξαγγελίες. Η κατάσταση, μάλιστα, στην πορεία προς τις εκλογές λαμβάνει άγρια χαρακτηριστικά, με το μέτρο να χάνεται και τις υποσχέσεις να πέφτουν βροχή. Πάμε να ξεκινήσουμε από την οικονομική διάσταση. Προβληματισμού προκαλούν τα στοιχεία συγκριτικά με άλλες χώρες της Ευρώπης σε ό,τι αφορά τον ΦΠΑ στα τρόφιμα και τα βασικά είδη. Αν και σε πολλές χώρες είναι υψηλότερος, οι μισθοί και οι ανατιμήσεις καθιστούν πολύ δύσκολοι την καθημερινότητα των Ελλήνων. Κατά 15% φθηνότερα σε σχέση με τη Γαλλία, 8% σε σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο και 5% σε σχέση με την Ιταλία, κοστίζει στην Ελλάδα ένα τυπικό καλάθι προϊόντων σούπερ μάρκετ ενός νοικοκυριού. Το ίδιο καλάθι κοστίζει περίπου τα ίδια σε Πορτογαλία και Ισπανία. Αυτό προκύπτει από τη μελέτη που πραγματοποίησε το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, εξετάζοντας 20 υποκατηγορίες προϊόντων που συνθέτουν ένα τυπικό καλάθι αγορών και 21 επιπλέον υποκατηγορίες προϊόντων που εντάσσονται στο καλάθι του νοικοκυριού από τον Νοέμβριο του 2022, από ένα δείγμα πάνω από 5.000 τιμών προϊόντων και 30 διαφορετικές αλυσίδες σούπερ μάρκετ στις 6 χώρες. Η κατάσταση είναι άσχημη. Τα πράγματα για μας έχουν ακριβήνει γύρω στο 30% επάνω. Οι μεγάλοι που είναι επάνω όμως και κυβερνάνε, κοιτάνε την πάρτους, κοιτάνε σένα και εμένα. Η εικόνα των αποτελεσμάτων αλλάζει πάντως σημαντικά όταν αφαιρεθεί ο ΦΠΑ ανά χώρα για να γίνουν αντιληπτές οι πραγματικές τιμές των προϊόντων σούπερ μάρκετ. Η σύγκριση των καλαθιών σε αυτήν την περίπτωση δείχνει ότι και οι 6 χώρες έχουν πιο ακριβό μέσο καλάθι από την Ελλάδα, με τη Γαλλία κατά 23%, το Ηνωμένο Βασίλειο κατά 17%, την Ιταλία 13%, την Ισπανία κατά 6% και την Πορτογαλία κατά 4%. Με αυτόν στην Ελλάδα να είναι 13% και να είναι σημαντικά υψηλότερος από το Ηνωμένο Βασίλειο 0 έως 5% και τη Γαλλία 10 και 5,5%, την Ισπανία 10 και 4%, την Πορτογαλία 13 και 6%, την Ιταλία 5 και 4% αλλά και τις περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Τώρα γύρισα από έξω, οπότε κολέψει πιστεύω τα πράγματα γενικώς, αλλά δεν ξέρω, ελπίζουμε. Η βασική διαφορά είναι ότι τα τρόφιμα που στην Ελλάδα υπάγονται στον υψηλό συντελεστή ΦΠΑ με 24%, στις υπόλοιπες χώρες υπάγονται στον χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ, ο οποίος είναι χαμηλότερος του ελληνικού. Ενώ δεν πρέπει να ξεχνά κανείς και τους βασικούς μισθούς σε άλλες χώρες. Επανάσταση. Δεν λύνεται το πρόβλημα διαφορετικά. Μείωση του ΦΠΑ ίσως είναι ένας τρόπος να κατέβουν λιγάκι οι τιμές, αλλά και λίγο η εσχοκέρδεια. Νομίζω ότι έχουν ξεφύγει. Αυτά από τους πολίτες για ένα θέμα που καίει θα το δούμε και στη συνέχεια με την ανάλυση του Market Pass. Πάμε να δούμε όμως την εικόνα για τα τουριστικά δεδομένα. Θα συνδεθούμε με την κεντρική πλατεία της Καλαμάτας. Είναι όμορφη η εικόνα που υπάρχει σε όλες τις πόλεις και στην πόλη της Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας. Καλησπέρα, Γεωργιάνα Αγνωστοπούλου. Καλησπέρα, καλησπέρα Θέμη. Πραγματικά είναι πολύ έτσι, γιορτινή η ατμόσφαιρα, ειδικά στην πόλη της Καλαμάτας, η οποία έχει φορέσει εδώ και μέρες τα γιορτινά της. Αλλά όσο μετράμε αντίστροφα προς τη μεγάλη γιορτή των Χριστουγέννων, βλέπουμε και περισσότερο κόσμο. Είναι και σε εξέλιξη το εορταστικό ωράριο, άρα κάνουν τις αγορές τους. Αλλά και στην εστίαση, θα τα δούμε και σε λίγο, βλέπουμε και πάρα πολλούς επισκέπτες και αυτό είναι σημαντικό. Είναι και μεσίνοι στην καταγωγή, οι οποίοι παίρνουν την άδειά τους και έρχονται να δουν τους δικούς τους ανθρώπους και να γιορτάσουν. Ωστόσο, κινείται γενικότερα και ο εμπορικός κόσμος, αλλά και η εστίαση. Άρα έχει ένα προσδόκιμο θετικό, αλλά έχουμε και πάρα πολλούς οι οποίοι έρχονται και θέλουν. Εντάξει, έχει λίγο κρύο, η αλήθεια είναι, χάλασε ο καιρός, αλλά είναι πολύ πιο ήπιο το κλίμα και είναι πολλοί εκείνοι οι οποίοι θέλουν να περάσουν λίγο διαφορετικά τις γιορτές με έναν τρόπο έτσι ιδιαίτερο και επιλέγουν κοντινούς προορισμούς όπως η πόλη της Καλαμάτας, γενικότερα η Μεσσηνία. Ειδικά η Καλαμάτα όμως έχει πάρα πολύ καλές πληρότητες, 2 περίπου ώρες από την Αθήνα, οικονομική αρκετά και σε ό,τι έχει να κάνει με την παροχή υπηρεσιών και με τα ξενοδοχεία και με την εστίαση. Επομένως είναι ένας ιδανικός προορισμός και για αυτές τις γιορτές, αν και δεν είναι ο νούμερο ένα χειμερινός προορισμός λόγω κλίματος προφανώς. Πάντως είναι γεγονός ότι όλα αυτά έρχονται να προσθεθούν στα μηνύματα που βγαίνουν από τον τουρισμό σε μια χρονιά που έχει θετική απόδοση
καλά έσοδα. 18 δισεκατομμύρια ευρώ διαμορφώθηκαν τα έσοδα σε μια χρονιά που μην ξεχνάμε είχαμε πάρα πολλά εμπόδια. Έχουμε και την πανδημία ακόμα ενεργή στην εξίσωση. Έχουμε και την κατάσταση την οποία αντιμετωπίσαμε με το ενεργειακό. Πολλά, πολλά τα ζητήματα. Σίγουρα περιμένουμε πολλά από τον τουρισμό. Σίγουρα αυτή η μονοδιάστατη ανάπτυξη της Ελλάδας μας έχει οδηγήσει προς τα εκεί. Όμως μπορούμε να πούμε ότι μετά από 2 χρόνια που ήταν μηδενικά τα δεδομένα, λίγο πολύ, ήταν κάτι σημαντικό. Είχαμε μια σπουδαία εκδήλωση σήμερα και καλά κάνεις και μιλάς με αριθμούς που έχει να κάνει με τον τουρισμό του 2022, με την μεγάλη, όπως ήταν ο τίτλος, επιστροφή του ελληνικού τουρισμού. Εκεί ήταν και ο Πρωθυπουργός, ήταν πάρα πολλοίς κόσμος, εκπρόσωποι φορών και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναφερθούμε σε μερικά από αυτά. Μέχρι το τέλος του έτους, που είναι σε πάρα πολύ λίγες ημέρες, με αφορμή λοιπόν και τα Χριστούγεννα αλλά και την Πρωτοχρονιά και την επισκεψιμότητα που σε πάρα πολλούς προορισμούς χειμερινούς αλλά και όπως ο δικός μας εδώ της Καλαμάτας, γενικότερα η Πελοπόννησος και κάτι με τα Τρίκαλα, κάτι λίγο με την Αρκαδία, πάει πάρα πολύ καλά και έχει πολύ μεγάλες πληρότητες για αυτές τις ημέρες, τις γιορτινές, θα φτάσει στο 88% και μιλάμε για έναν, στο σύνολο του έτους, για έναν αριθμό ρεκόρ που αγγίζει ίσως και να ξεπερνάει τα επίπεδα του 2019. Το 2019 που είναι ορόσημο δεδομένη στη συνθήκη της πανδημίας και όλα όσα ζήσαμε αυτά τα χρόνια, όπου ήρθε και η νέα κρίση στο ίδιο πλάνο και φυσικά οι ανατιμήσεις παντού, οι επιπτώσεις του πολέμου κτλ. Άρα μιλάμε για έναν αριθμό ρεκόρ που αγγίζει τα προ-πανδημίας επίπεδα και κάτι πάρα πολύ σπουδαίο που γίνεται, γιατί ακόμη και αν υπάρχει αυτή η ανέχεια, είχε τόσο πολύ ανάγκη ο κόσμος, μπορεί να μην κάνει το κάτι παραπάνω για τον εαυτό του, αλλά θα εκδράμει έστω και λίγες ημέρες, έστω και σε προορισμούς οικονομικούς όπως ο δικός μας. Και περιμένει να πάρει και αυτή την ανάσα, την απόλαυση, την απόδραση, όπως και να έχει. Πάμε να ακούσουμε τα όσα ανέφερε ο Πρωθυπουργός μαζί με τον Υπουργό Τουρισμού στο πλαίσιο της σημερινής εκδήλωσης, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα. Η μεγάλη επιστροφή του ελληνικού τουρισμού είναι πραγματικότητα. Και βέβαια δεν επιτεύχθηκε εύκολα, μια που θα ήθελα να θυμίσω σε όλους ότι μόλις 2 χρόνια πριν αντιμετωπίζαμε και αντιμετωπίζουμε ακόμη τη μεγαλύτερη κρίση δημόσιας υγείας που έχει γνωρίσει ο πλανήτης τα τελευταία 100 χρόνια. Να έχουμε τελικά έσοδα, θα έχουμε έσοδα 18 και πάνω δις ευρώ, πάνω από 3 δισεκατομμύρια ευρώ πάνω από το στόχο του προϋπολογισμού για το 2022. Θέλω να πω ότι αυτή η χρονιά δεν ήταν ανέφελη. Η χρονιά αυτή είχε πανδημία, είχε πόλεμο στην κεντρά της Ευρώπης μετά από 80 χρόνια, είχε ενεργειακή κρίση, διψήφια μνήμερα πληθωρισμού, ελληνοτουρκικά και τσούχτρες. Τα είχε όλα για την, για τη χώρα μας, αλλά σε πείσμα όλων αυτών που θεώρησαν ότι θα πέσουμε στο καναβάσο, εμείς έχουμε αποδείξει, η κυβέρνησή μας έχει αποδείξει ότι αποτελείται από μαχητές και ότι υπάρχει στρατηγική, υπάρχει ψυχραιμία. Υπάρχει αντιμετώπιση των κρίσεων προς όφελο της ελληνικής κοινωνίας και εξηγούμε ότι ο τουρισμός είναι ισόρροπη οριζόντια κατανομή του παραγόμενου πλούτου και μπορώ να το αποδείξω στον πρωτογενή τομέα, κυρίες και κύριοι, μετά από έρευνα του ξενοδοχειακού επιμελητηρίου. Ευχαριστούμε πολύ τον Αλέξανδρο Βασιλικό για την όλη συνεισφορά του. Το 88% των προμηθειών των διατροφικών και αγροδιατροφικών προϊόντων και των ποτών προέρχονται από την ελληνική γη. Ανεπιφύλακτα να μας επιτρέψουν να μιλάμε για επιτυχία και για τη μεγάλη επιστροφή του ελληνικού τουρισμού. Οι αφίξεις ως το τέλος της χρονιάς εκτιμούμε ότι θα φτάσουν στο 88% του αριθμού ρεκόρ του 2019, ενώ όμως οι εισπράξεις θα κινηθούν περίπου στα ίδια, ίσως και λίγο υψηλότερα, και έτσι από τα 15 δις που το Γενικό Λογιστήριο, ο κύριος Σταϊκούρας και ο κύριος Κυλακάκης προέβλεπαν ως έσοδα για το 2022, θα προσθεθούν τουλάχιστον 3 δισεκατομμύρια ακόμα. Αυτοί είναι πόροι για την οικονομία, είναι πόροι για τις επιχειρήσεις, είναι πόροι για την ίδια την κοινωνία. Ο τουρισμός δεν τροφοδοτεί μόνο τα δημόσια ταμεία μέσω της φορολογίας. Ενισχύει, όπως ακούσατε και από τους εξαιρετικούς ομιλητές, ένα πολύ ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων. Από μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και αεροπορικές εταιρείες μέχρι πολλές μικρότερες επιχειρήσεις ενοικίασης καταλυμάτων,
και ταυτόχρονα είναι αυτός που κινητοποιεί τις τοπικές αγορές σε όλα τα επίπεδα. Από τον πρωτογενή τομέα, μας τα είπε πολύ ωραία η Μέρη για την σημασία του εινοτουρισμού, μέχρι τις κατασκευές και από τις μεταφορές μέχρι την εστίαση πράγματι πρέπει να είναι. Λοιπόν, αυτά από τα καλά μηνύματα. Ευελπιστούμε και το 23 να είναι ακόμα καλύτερη χρονιά και μακάρι να είναι για τους ανθρώπους του τουρισμού. Γιατί καλό είναι να καταγράφεται ένας πύχης εσόδων και ένας αριθμός. Η πραγματικότητα είναι ότι πολλές φορές αυτός ο αριθμός απέχει από την ίδια την εικόνα που έχουν στο πεδίο της βιωσιμότητας οι τουριστικές επιχειρήσεις που κάνουν θυσία κυριολεκτικά όλα αυτά τα χρόνια για να ανταπεξέλθουν στις υψηλές απαιτήσεις και τις προσδοκίες που έχουμε σε ό,τι έχει να κάνει με το τουριστικό μας προϊόν. Τουρισμός χωρίς εστίαση δεν γίνεται και η εστίαση έχει την τιμητική μας και πάμε ξανά στη Γεωργιάνα Αγωστοπούλου για να δούμε και ποια είναι έτσι η αγωνία της εστίασης μέσα σε αυτές τις γιορτινές μέρες. Έχουμε αλλάξει φόντο όπως βλέπεις Θέμη. Έχουμε στο φόντο μας ένα από τα κεντρικά καταστήματα εδώ της Καλαμάτας, από τα πιο γνωστά και αγαπημένα, τον Μπιστροτέκα και ο υπεύθυνος, ο Σπύρος Αντωνόπουλος, ο οποίος θα μας δώσει το κλίμα. Καλησπέρα κύριε Αντωνόπουλε. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και καλές γιορτές. Είδαμε πολύ καλά στοιχεία πριν από λίγο και τις αναφορές και του Υπουργού και του Πρωθυπουργού σε σχέση με τον τουρισμό, ότι μάλλον πάμε στα επίπεδα του 19 και ότι θα έχουμε επισκεψιμότητα και στην Καλαμάτα και σε όλους τους χειμερινούς προορισμούς και σε αυτές τις μέρες. Αυτό αποτυπώνεται στα δικά σας καταστήματα στην εστίαση που είχατε αρκετά προβλήματα λόγω της κρίσης. Εν μέρη ναι, αποτυπώνεται. Η εικόνα που έχουμε και από τον μήνα Δεκέμβρη και τον Νοέμβρη είναι αρκετά καλή. Μην ξεχνάμε ότι 12 μήνες πριν όλη η εστίαση και η φιλοξενία δούλευε με πάρα πολλούς περιορισμούς. Μια τέτοια εποχή, 12 μήνες πριν, είχαμε πιστοποιητικά, φορούσαμε μάσκες, οι αποστάσεις ήταν πολύ συγκεκριμένες στην εστίαση. Τώρα αυτά όλα τα μέτρα δεν υφίστανται. Δείχνει ο κόσμος να είναι πιο χαλαρός. Οφείλει όμως να ταξιδέψει, οφείλει να βγει να διασκεδάσει, οφείλει να θυμάται. Να θυμάται ότι τα προηγούμενα 2 χρόνια ήταν δύσκολα χρόνια. Οι πιο πολλοί βέβαια στο πρόσωπό τους βλέπω μια διάθεση καλή για τις γιορτές, για αυτές τις 2 εβδομάδες των εορτών και τα πρώτα δείγματα είναι πολύ θετικά, η αλήθεια είναι. Είναι δηλαδή αρκετός ο κόσμος που θα βγει έστω και περιορισμένα στην κατανάλωση για έναν καφέ ή για κάτι λίγο. Σίγουρα όλοι θα βγουν, όλοι κάτι θα ψωνίσουν, μακάρι και όλοι κάτι να κεράσουν. Το κέρασμα είναι κάτι πάρα πολύ συμβολικό για αυτές τις μέρες. Δεν θα γυρίσουμε τόσο άμεσα στο 2000 ή στο 2010, αλλά οφείλουμε να κάνουμε τα πάντα για να ξεχάσουμε το 20 ή το 21. Να πούμε επίσης ότι μέσα στο ίδιο πλάνο έχει προστεθεί και η κρίση ενεργειακή που σας βάλει κυρίως, αλλά και γενικότερα αν τιμής παντού είναι δύσκολα τα πράγματα ακόμη, είναι αυτοί οι μήνες, δεν ξέρω αν αρκεί η περίοδος των γιορτών για να ισορροπήσετε. Δεν αρκεί βέβαια, όμως το πιο βασικό για μας είναι η ψυχολογία του κόσμου να είναι σε καλό επίπεδο, όλα τα άλλα θα τα βρούμε. Αυτό νομίζω και αυτό θεωρώ. Εμείς αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, να δουλέψουμε, να έχουμε τους πελάτες μας, τον κόσμο μας χαρούμενο και σιγά σιγά δεν μπορεί όλο αυτό να λυθεί μέσα σε 15 μέρες, μπορεί να θέλει και χρόνια. Ελπίζω όλα να πάνε καλά. Κατά αυτές τις αναφορές νομίζω ότι μας το περιέγραψε πάρα πολύ σωστά ο κύριος Σπύρος Αντωνόπουλος και να τον ευχαριστήσουμε γιατί είναι και η στιγμή της εστίασης. Να μου πεις, ψάχνει ο κόσμος να βρει και τα απαραίτητα για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι, όμως η εστίαση πρέπει να έχει την τιμητική της γιατί κρατάει ένα πολύ μεγάλο μέρος της οικονομίας και τα καταστήματα εστίασης έχουν προσφέρει πάρα μα πάρα πολλά όλα αυτά τα χρόνια. Σας ευχαριστούμε και τους δύο πάρα πολύ. Πάμε να συνεχίσουμε εμείς. Να περάσουμε λίγο στον χώρο της αυτοδιοίκησης. Έχουμε το νέο επεισόδιο. Το νέο επεισόδιο ήρθε χθες. Είδαμε τα όσα είχαν διαμορφωθεί με την υπόθεση του προϋπολογισμού που δεν έγινε η συνεδρίαση, η ειδική συνεδρίαση τελικά σήμερα ούτε τώρα έδωσαν το παρόν μια σειρά από παρατάξεις της μειοψηφίας για τους λόγους που εξέφρασαν χθες στο φόντο και των αποφάσεων που έχουν ληφθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας που ακυρώνουν τον νόμο και τις διατάξεις Θεοδωρικάκου για την ενισχυμένη αρμοδιότητα που λαμβάνουν οι αρμόδιες επιτροπές. Από και μετά, σήμερα είχαμε δεύτερη συνεδρίαση για το Περιφερειακό Συμβουλίο. Πέρασε ο προϋπολογισμός με κάποιες ιδιαίτερες αναφορές από τον Περιφερειάρχη. Τεχνικό πρόγραμμα, ιδιαίτερα το τεχνικό πρόγραμμα το οποίο προέρχεται από τους ΚΑΠ και από τους ίδιους πόρους,
Είναι ένα μικρό σχετικό πρόγραμμα, 1 εκατομμύριο περίπου σε κάθε περιφερειακή ενότητα, ούτε αυτό, και το 20% από τα 6,5 εκατομμύρια που παίρνουμε για τα έργα τα οποία μπαίνουν από την έδρα. Το πρώτο στοιχείο το οποίο θέλω να σας δώσω είναι το πόσα χρήματα ξοδεύτηκαν για εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Πολλά ακούστηκαν για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις. Θέλω λοιπόν την προσοχή σας. Το 2022 734.000 ευρώ, το 2018 1.082.000 ευρώ. Και λέμε και αγορεύομαι σε αυτή την αίθουσα ότι χρησιμοποιούμε τα πολιτιστικά για να σκορπίζουμε χρήματα από εδώ και από εκεί και για να δημιουργούμε πελατεία. Αυτή είναι η αποτύπωση στους αριθμούς. Οι δημόσιες σχέσεις είναι γενικότερα υποστήριξη της παρουσίας της περιφέρειας από στεφάνια, γεύματα και εν πάση ό,τι μπορεί να ενταχθεί σε αυτό το τομέα. Το 2017 ήταν 97.000 ευρώ. Το 2018 οι δημόσιες σχέσεις είναι 238.000 ευρώ. Το 2019 99.693. Το 20 76.000. Το 21 82.000. Και το 22 63.000. Αυτά λένε οι αριθμοί. Βλέπει κάποιος κάποια κατασπατάληση χρημάτων σε οτιδήποτε? Δεν αποδέχομαι όμως να εγκαλούμαστε ότι ξοδεύουμε χρήματα για πολιτιστικές εκδηλώσεις προς άγρα πελατών ή διασκορπίζουμε τα χρήματα για τις δημόσιες δαπάνες. Ξοδεύουμε για δικηγόρους. Ακούστε, σας παρακαλώ. Δικηγορικά γραφεία τα οποία αμείβονταν πλουσιοπάροχα. Δεν ξέρω γιατί όταν σε εκκρεμότητα έχουμε κάποιες σελίδες από δίκες αυτή τη στιγμή. Προσέξτε, 390.000 το 2018, 92.871 το 2022. Αυτά είναι νούμερα. Τα λέγω να καταγραφούν στα πρακτικά. Και όπως είναι τα αμφισβητήσει. Θέλω να αναλύσω τους δύο δεματοποιητές που τους ψάχνουμε ακόμα, οι οποίοι χρυσοπληρώθηκαν και δεν ξέρουμε πού βρίσκονται ακριβώς. Πέρασε ο προϋπολογισμός λοιπόν της περιφέρειας Πελοποννήσου. Με αυτές τις ιδιαίτερες αναφορές από τον Παναγιώτη Νίκα, να πούμε ότι απουσιάζαν οι μειοψηφίες για τους λόγους που αναφέρθηκαν και ήταν και χαρακτηριστικές αυτές οι διαστάσεις που έβαλε και ο Θανάσης Πετράκος. Μαζί μας, να καλησπέρασουμε, Δέσποινα Ηλιοπούλου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Δύο συνεδριά συνεχιζόμενοι από εχθές. Αρκετά τα αυτοδιοικητικά αυτές τις ημέρες. Το θέμα είναι ότι πέρασε ο προϋπολογισμός, έτσι αυτή η έμεση απειλή, να το πω, του Παναγιώτη Νίκα δεν πέρασε. Οπότε πέρασε ο προϋπολογισμός και θα υπάρχουν και προβλήματα με τις πληρωμές ή οτιδήποτε άλλο, γιατί κάπου εκεί πήγε να το ρίξει χθες ο Περιφερειάρχης. Ωστόσο, είχαν έτσι μια διάσταση ιδιαίτερη οι αναφορές του και για τα όσα γίνονταν στο παρελθόν με τις δημόσιες σχέσεις και για τα πολιτιστικά και για τους δικηγόρους και για όλα τα υπόλοιπα. Ό,τι είπε, το είπε πάντα με σύγκριση το παρελθόν και μίλησε και με νούμερα, έτσι, και με αριθμούς, προκειμένου έτσι να δείξει ποια ήταν η κατάσταση με την προηγούμενη περιφερειακή αρχή και ποια είναι η κατάσταση τώρα. Χαρακτηριστικά μίλησε για τα χρήματα που ξοδεύονται σε εκδηλώσεις, σε οργανώσεις συνεδρίων, σε πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και εδώ να σχολιάσουμε ότι συνήθως γίνεται ένα σχόλιο και μια κριτική στο Περιφερειακό Συμβούλιο όσον αφορά στις πολιτιστικές εκδηλώσεις. Για το τι ξοδεύεται. Γιατί είναι σαν να λένε ότι γίνονται όλα αυτά για να για άγρια, ας πούμε, ψήφων ή ψηφοφόρων. Εντάξει, κοίτα, σε εντριγκάρει και μια προεκλογική χρονιά. Αν θα δούμε αυτή την προεκλογική χρονιά, αν δεν κάνω λάθος, τις προηγούμενες περιφερειακές αρχές για το τι είχε γίνει με τις εκδηλώσεις που πήγαμε από την μία στιγμή. Το 2018, ας πούμε, ξοδεύτηκαν 1.882.000 ευρώ, μεγάλο ποσό. Και όταν το 2022 ξοδεύτηκαν 734.000. Αυτό βέβαια να μην μας περιεργεύει, γιατί υπάρχουν μια σειρά από χρηματοδοτικές διαδρομές. Ναι, είναι και θα αυτό. Θα σου πω τώρα, δηλαδή, γιατί εντάξει, μην μπορεί να μην φαίνονται στους κωδικούς. Μην ευλογούν και τόσο πολύ τα γένια τους, να σου πω, γιατί εννοείται ότι υπάρχει συνετή διαχείριση βάσει των αριθμών. Ναι. Δεν μπορεί κανείς να πει κάτι διαφορετικό και νομίζω ότι ένας προϋπολογισμός ελέγχεται από μια σειρά αρμοδίων οργάνων. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν και αναπτυξιακοί οργανισμοί και μια σειρά από άλλα τέτοια όργανα
να μην τα πω κανονικά να... τι όργανα. Ναι. Λοιπόν, όργανα τα οποία αποτελούν έναν άλλο βραχίωνα της αυτοδιοίκησης, αυτό θέλω να αναφέρω, και με αυτόν τον τρόπο μπορούν να περάσουν όχι απλά δημόσιες σχέσεις, και κουραμπιέδες και γλυκά και πάρα πολλά τέλος πάντων. Μην τρελαθούμε κιόλας. Και τα στεφάνια και μας περνάνε εδώ πέρα για τίποτα. Ο περιφερειακής. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, εννοείται ότι γίνεται μια καλύτερη διαχείριση σε σχέση με το παρελθόν. Το δείχνουν και οι αριθμοί. Το δείχνουν οι αριθμοί και προφανώς αυτό δεν αμφισβητείται. Αλλά επαναλαμβάνω, μιλάμε για την κεντρική αναφορά της περιφέρειας. Κανείς δεν ξέρει τι γίνεται με τους αναπτυξιακούς οργανισμούς ή οτιδήποτε άλλο. Ή και τέλος πάντων, τι γίνεται και με άλλους οργανισμούς που έχει στη διάθεσή της περιφέρεια και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Για παράδειγμα, δεν νομίζω ότι αμφισβητεί κανείς ότι στον τουρισμό έχουν εξοδευτεί μια σειρά από χρήματα τα οποία έχουν μπει σε έναν προϋπολογισμό απίστευτο, να το πούμε για μία ακόμη χρόνια, και η απόδοση νομίζω είναι μετρήσιμη κάθε φορά και κάθε χρόνο. Εντάξει, η απόδοση θέλει συζήτηση και την έχουμε συζητήσει και πολλές φορές και με τους εξαιρετικούς. Τα είπε χθες ο Νίκος και με τα σπορ του Τζόρτζ και με όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, αφήνουμε την περιφέρεια Πελοποννήσου να έρθουμε στο Δήμο Καλαμάτας. Υπάρχει μια εξέλιξη. Ναι, σημαντική εξέλιξη. Σημαντική γιατί είχε ριζώσει, μαραζώσει. Είχε μαραζώσει πραγματικά και το βλέπουμε. Μιλάμε για την κατασκευή του Ανοιχτού Θεάτρου Καλαμάτας. Υπογράφει σχετική σύμβαση. Μιλάμε για ένα προϋπολογισμό της μελέτης 1.270.000 ευρώ. Η πίστοση αυτή προέρχεται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών Περιβάλλον και Υφόρος Ανάπτυξη 2014-2020. Και να πούμε έτσι και δύο πράγματα για τις εργασίες που προβλέπονται. Και προβλέπεται βέβαια η ολοκλήρωση του έργου που όπως είπαμε έχει μαραζώσει πραγματικά. Είναι η κατασκευή μεταλλικής κερκίδας χωρητικότητας 2.000 ατόμων περίπου. Η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου συμπεριλαμβανομένων των εργασιών διαμόρφωσης πρασίνου και της αποχέτευσης οβρίων. Και υπάρχουν βέβαια και συμπληρωματικές εργασίες εντός των ήδη κατασκευασμένων κτηριακών εγκαταστάσεων και βοηθητικών χώρων, καθώς και οι ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες. Μια σειρά από εργασίες που πρέπει να γίνουν. Εννοείται ότι πρέπει να γίνει. Νομίζω η εικόνα είναι χαρακτηριστική. Όμως το κρίσιμο σημείο και το έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές εδώ, το έχει σχολιάσει ιδιαίτερα ο Νίκος Μπελογιάννης, είναι ότι αυτό το 2.000 θέσεις δεν καλύπτει την ίδια την πραγματικότητα και την ίδια την προοπτική της πόλης. Δηλαδή, τι εννοώ. Είδαμε τι κάναμε με το Μέγαρο Χορού. Έτσι, με τις 500 θέσεις για λίγους. Θα το πω έτσι, να μην πω για την ελίτ και τους μεταξύ τους να μοιράζουν προσκλήσεις, αλλά για λίγους, όχι για όλο τον κόσμο, που το εισιτήριο τις περισσότερες φορές φτάνει στο Θεό. Αν είχαμε εδώ ένα θέατρο με 5.000 θέσεις, που αν θυμηθεί κάποιος, το 1996 είχαμε θέατρο εδώ, γεμάτο στην πόλη μας, με 5.000 άτομα, και ο κόσμος ήταν και απ' έξω σαν τα τσαμπιά, να το πω έτσι πολύ απλά, όταν η πόλη ήταν πολύ χαμηλότερη σε πληθυσμό και τώρα είμαστε 25 χρόνια μετά και αναφερόμαστε σε ένα θέατρο πάλι 2.000 θέσεων. Και αυτό είναι το δυστύχημα, γιατί όσο μεγαλύτερο είναι ένα θέατρο, τόσο χαμηλώνει και η τιμή του εισιτηρίου που προσφέρεται μία παράσταση προς τους πολίτες. Άρα, είμαστε ικανοποιημένοι με αυτά που σχεδιάζουμε, γιατί αυτά που σχεδιάσαμε για την πόλη έχουν και την έννοια της προοπτικής, αλλά και την υπογραφή κάποιου. Αν το θέλεις για εμένα. Λοιπόν, κάποιοι σχεδίασαν λοιπόν την πόλη και τη σκεφτόντουσαν με 2.000 θέατρο. Τι, να πάμε να κάνουμε ένα ακόμη κάστρο, αμφιθέατρο κάστρο ουσιαστικά, λίγο πιο κάτω. Τι ακριβώς δηλαδή. Θα έχουμε ένα ανοιχτό θέατρο που θα εξυπηρετεί τι και πώς. Αυτά δεν ξέρω αν τα έχουν απαντήσει, γιατί και τώρα είναι αξιοσέβαστο το ποσό που δίνεται, ένα 270.000 ευρώ, και σαφώς πρέπει να ολοκληρωθεί, γιατί έχει μείνει. Εντάξει, και αυτό είναι. Μαραζωμένο εκεί πέρα, ναι, η κατάσταση. Εγκαταλελειμμένο. Λοιπόν, και νομίζω ότι θα πάμε σε άλλες εικόνες, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι μπορούσαν να γίνουν και αναπροσαρμογές στη μελέτη, ικανές να εξυπηρετήσουν πολύ περισσότερο κόσμο. Τα 2.000 άτομα δεν νομίζω ότι ανταποκρίνονται στην αναπτυξιακή ροπή που θέλουμε να έχει Καλαμάτα και να προσελκύει μεγάλες παραστάσεις, μεγάλες εκδηλώσεις, μεγάλες παραγωγές με μικρό εισιτήριο. Εκτός πια, αν πιστεύουν ότι η Καλαμάτα θα γίνει το λόμπι των πλουσίων και σκέφτονται να πηγαίνουν με 50 και 60 ευρώ εισιτήριο και να ικανοποιούν οι υπόλοιποι τζαμπατζίδες μεταξύ τους προσκλήσεις τη δική τους χαρά. Εντάξει, το θέμα είναι ότι πρέπει να προσαρμόζονται τα πράγματα, να καλύπτονται οι ανάγκες οι σύγχρονες, γιατί αν είχε σχεδιαστεί πριν κάποια χρόνια, ίσως να ήταν και διαφορετικές ανάγκες. Πρέπει να γίνει μια προσαρμογή, γι' αυτό και το συζητάμε. Ναι. Γιατί μπήκαμε σε μια διαδικασία υπογραφής νέας σύμβασης. Το χαιρόμαστε, γιατί είχε παραμείνει κατά υπήρχαν περιθώρια να γίνουν και κάποια άλλα πράγματα, φαντάζομαι, και υπάρχουν πάρα πολλοί αξιόλογοι μηχανικοί για να το είχαν προβλέψει αυτό.
Θα τα δούμε. Ναι. Δέσποινα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Πάμε εμείς τώρα να περάσουμε στα υπόλοιπα. Σας είπαμε, έχουμε αφήσει για την οικονομία το Market Pass. Να δούμε τώρα το τι περιλαμβάνει αυτή η ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα. Θα ανοίξει μέσα στο Φεβρουάριο. Είναι ένα νέο μέτρο το οποίο θα ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Στη χαρτογράφηση του Market Pass που θα ισχύσει από τον Φεβρουάριο του 2023 και για 6 μήνες και προβλέπει ενίσχυση ύψους 10% επί των αγορών οικοκυριών που πληρούν τα κριτήρια ένταξης σε σούπερ μάρκετ και άλλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο τροφίμων, προχωράει η αγορά. Σίγουρα θα βοηθήσει τους λιγότερο οικονομικά ευάλωτους πολίτες το μέτρο αυτό. Είναι βοήθεια πολύ καλή θεωρώ, που δεν έχει να κάνει μόνο με τα ψώνια στο σούπερ μάρκετ, αλλά και σε άλλους τομείς. Ό,τι δίνει καλό είναι, αλλά 22 ευρώ τώρα, τι να βοηθήσει με 22 ευρώ, στραγάλια θα πάρουμε. Έτσι όπως έχει φτάσει το πράγμα. Υπάρχει τόσο μεγάλη ακρίβεια που δεν βοηθάει. Τι να βοηθήσει το 22 ευρώ μωρέ το μήνα μωρέ. Τι θα πάρεις, αέρα. Νομίζω ότι θα βοηθήσει πολύ τον κόσμο, είναι θετικό το μέτρο. Κατά πόσο το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να αποκλιμακωθούν και λίγο οι τιμές, ώστε να μπορέσει να ανταπεξέλθει και ο κόσμος ανεξάρτητα από τη βοήθεια την κρατική ή όχι. Το μηνιαίο όριο αγορών ανά νοικοκυριό, επί του οποίου θα λαμβάνεται η ενίσχυση του 10%, ανέρχεται σε 220 ευρώ για το μονομελές νοικοκυριό, αυξανόμενο κατά 100 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού και ως 1.000 ευρώ για αγορές. Τα ποσά της επιστροφής θα μπαίνουν στην ψηφιακή χρεωστική κάρτα, όμως αν κάποιος δηλώσει λογαριασμό τραπέζης, τότε θα λάβει την ενίσχυση στο τρίμηνο και στο 80% του ύψους που αρχικά το αναλογούσε. Γιατί είναι λάθος, γιατί να μας δώσει εκείνα που μας έχει πάρει, τις συντάξεις μας, τα δώρα μας και τα αυτά, και θέλουμε ούτε αύξηση ούτε δώρα. Πιστεύω θα βοηθήσει πάρα πολύ αυτό το μέτρο, γιατί ο κόσμος σίγουρα δυσκολεύεται πάρα πολύ και πιστεύω πως κάθε βοήθεια που έρχεται θα βοηθήσει σημαντικά. Είναι ένα βοήθημα, απλά δεν νομίζω ότι θα... Μιλάμε για 22 ευρώ το μήνα περίπου, έτσι. Ελάχιστο. Από βοήθημα σε βοήθημα θα πάμε μέχρι να πούμε βοήθειά μας. Η πραγματικότητα είναι ότι δεν στηρίζεται έτσι στον απόλυτο βαθμό η οικονομία, αλλά όλα εξαρτώνται από αυτά που έρχεται ως αποτέλεσμα να προκαλέσει και η ενεργειακή κρίση. Μία ακόμα κρίση. Υπάρχει απόφαση για πλαφόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το φυσικό αέριο και αυτό δημιουργεί μια χτίδα αισιοδοξίας ή τουλάχιστον μια χτίδα προσδοκίας. Το τι ακριβώς και πώς μεταφράζεται αυτή, να καλησπερίσουμε στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας. Έχουμε τον καθηγητή στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και τομεάρχη ενέργειας του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Χαριδούκα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Κύριε Δούκα, να δούμε και να καταλάβουμε και να κατανοήσουμε, γιατί πολλές φορές μιλάμε για αυτά τα ξένα λίγο πολύ, αλλά η εικόνα είναι ότι όλα αυτά επηρεάζουν με τον άλλο τρόπο. Πόσο ουσιαστική είναι αυτή η απόφαση και πόσο ακουμπά, θα λέει κανείς, το να συγκρατήσει αυτό το ράλι των τιμών της ενέργειας. Το θετικό είναι ότι μετά από 9 μήνες διαπραγματεύσεων υπάρχει μια κατάληξη, είναι σε μια εγκυμοσύνη, 9 μήνες κρατάει και αυτή, και έχουμε, εν πάση περιπτώσει, μια απόφαση. Μπαίνει ένα δυναμικό πλαφόν στα 180 ευρώ η μεγαβατόρα. Σκεφτείτε ότι πριν την ενεργειακή κρίση οι αγορές είχαν το φυσικό αέριο κοντά στα 18 ευρώ τη μεγαβατόρα. Βάζουμε ένα πλαφόν 10 φορές επάνω. Φανταστείτε πόσο μεγάλη είναι η πίεση όλη αυτή την περίοδο. Και αν θέλουμε να πούμε να με δύο έτσι, λόγια για την απόφαση. Είμαστε 10 φορές πάνω στο πλαφόν και λέμε ότι είμαστε και καλά λίγο πολύ από ό,τι καταλαβαίνω. Ακριβώς, και αν θέλετε έτσι να το πούμε με δύο λόγια, είναι ένα πλαφόν το οποίο πολύ δύσκολα θα ενεργοποιηθεί έτσι όπως προδιαγράφεται, και αν ενεργοποιηθεί πολύ γρήγορα μπορεί να απενεργοποιηθεί. Και για τι σημαίνει αυτό? Να. Σημαίνει ότι για να ενεργοποιηθεί αυτό το όριο, που, δηλαδή να μην αγοράζει η Ευρώπη με τιμή μεγαλύτερη από 180 ευρώ τη μεγαβατόρα, πρέπει οι τιμές στην αγορά είναι μεγαλύτερες από 180 ευρώ για τρεις μέρες συνεχόμενες. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν μια μέρα η τιμή φτάσει στα 500 ευρώ η μεγαβατόρα, το πλαφόν δεν ενεργοποιείται. Αν συνεχίσει και τη δεύτερη μέρα, πάλι δεν ενεργοποιείται. Πρέπει τρεις ερή μέρες να είναι πάνω από τα 180 ευρώ η μεγαβατόρα. Και όχι μόνο αυτό. Θα πρέπει τις ίδιες τρεις μέρες η διαφορά της τιμής στο χρηματιστήριο, το ολλανδικό, το TTF, να είναι 35 ευρώ πάνω από την αντίστοιχη τιμή που θα έχουν τα φορτία φυσικού αερίου σε άλλες αγορές, όπως για παράδειγμα στην Ασία. Άρα, με λίγα λόγια, έχουν μπει δύο δικλείδες, να το πω έτσι, ασφαλείας, ακριβώς, έτσι ώστε οι ίδιες οι αγορές να συνεχίσουν με τον άλλο τρόπο να κερδοσκοπούν.
Ναι, θα έλεγα ότι έχουν πει αυτές οι δύο δικλείδες ασφαλείας. Είχε πει μια πολύ ωραία έκφραση ο Σόλτς, ο Γερμανός καγκελάριος, ο οποίος είχε πει: εγώ δεν έχω πρόβλημα να υπάρξει πλαφόν, αρκεί να μην ενεργοποιείται. Και ο λόγος που μάλλον συμφώνησε η Γερμανία είναι γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να ενεργοποιηθεί. Προσέξτε, το πρόβλημα ποιο είναι. Το πρόβλημα είναι ότι φοβάται το Γιάννη στο Θεριό και το Θεριό το Γιάννη. Δηλαδή η Ευρώπη φοβάται πάρα πολύ να βάλει ένα πλαφόν, γιατί σου λέει αν ενεργοποιείται γρήγορα θα φεύγουν οι ροές και θα πηγαίνουν σε άλλες περιοχές όπως είναι η Ασία. Από την άλλη οι αγορές δεν θέλουν να χάσουν την Ευρώπη, διότι υπερκερδοσκοπούν, είναι η αλήθεια, και υπερκερδοσκοπούν όχι μόνο ο Πούτιν και η Γκάζπρομ και οι Νορβηγοί, οι φίλοι μας, και οι Καναδοί και οι Αμερικανοί και οι Καταριανοί. Θυμίζω και το σκάνδαλο που συζητάμε τώρα, το Κατάρ. Έχουμε μια συμφωνία της Γερμανίας με το Κατάρ, αν δεν κάνω λάθος, στη συγκεκριμένη περίπτωση. Βεβαίως. Μια συμφωνία για 15 χρόνια για να αγοράζει φυσικό αέριο. Μια συμφωνία η οποία δεν θα γίνει σε καμία περίπτωση με βάση τα λεγόμενα του Καταριανού Υπουργού Ενέργειας, εάν δεν είχε υπάρξει ο πόλεμος με την Ουκρανία. Και δείχνει και αυτό, αν θέλετε, πόσο ευάλωτη και τρωτή είναι η Ευρώπη στις ενεργειακές εξαρτήσεις, και δείχνει βεβαίως ότι και οι αγορές και οι χώρες αυτές περιμένουν σαν τα αρπακτικά για να πάρουν όσα περισσότερα χρήματα μπορούν από την Ευρώπη και τους ευρωπαϊκούς λαούς. Γι' αυτό και νομίζω ότι κακώς πανηγυρίζουμε. Έχει ένα θετικό μηχανισμός, ότι δίνει ένα μήνυμα, ένα πολιτικό μήνυμα ότι εν πάση περιπτώσει η Ευρώπη δεν είναι διατεθειμένη να αγοράζει σε διαστημικές τιμές, όπως έκανε για παράδειγμα τον Αύγουστο που είχαμε φτάσει σε ακραίες τιμές, 360 ευρώ με τη μεγαβατόρα, αλλά 9 μήνες χάθηκε πολύτιμος χρόνος και πολιτικό κεφάλαιο. Μην χάσουμε άλλο, πρέπει γρήγορα να προχωρήσουμε στα σημαντικά. Ποια είναι τα σημαντικά? Αντί να συζητάμε για τα πλαφόν και πώς θα συνοηθούμε με τους Ούγγρους, που τελικά και αυτοί για άλλη μια φορά ψήφισαν κατά του κανονισμού, είναι ένας δούριος ύπος μες στην Ευρώπη, να συζητήσουμε πώς θα απεξαρτηθούμε συνολικά από το φυσικό αέριο. Πριν φτάσουμε στο σημείο της απεξάρτησης, αυτό που θέλω, φαντάζομαι και θα σας ρωτάει πάρα πολλοί κόσμος και που πρέπει να απαντηθεί, είναι και με την δική σας εκτίμηση, αν θα μιλάμε για υψηλότερα τιμολόγια και για την συνέχεια, ή θα έχουμε μία τάση, έτσι να το πω, ανάσχεσης. Όχι, δεν θα λύσει το πλαφόν αυτό το πρόβλημα των υψηλών τιμών ενέργειας. Απλά θα μειώσει τον κίνδυνο να έχουμε διαστημικές τιμές σε κάποιες ακραίες περιπτώσεις. Άρα διώχνει τα extremes, να το πω έτσι. Αλλά το πρόβλημα για να λυθεί, η μόνη απάντηση είναι να φύγουμε από το εισαγόμενο αυτό ορυκτό καύσιμο. Διότι αν δεν το κάνουμε αυτό, θα είμαστε απολύτως τρωτοί σε όλη την υπερκερδοσκοπία, σε τρίτες χώρες, σε λόμπις, σε πιέσεις. Άρα ανανεώσιμες, εξοικονόμηση, εγχώροι πόροι, και αυτά να γίνουν γρήγορα. Να αυξήσουμε την ταχύτητα μετάβασης σε εγχώρους καθαρούς πόρους. Όλες οι άλλες λύσεις μας καθιστούν ευάλωτους, τρωτούς σε υπερκερδοσκοπίες, σε γεωπολιτικά παιχνίδια και δημιουργούν ένα σοβαρό πρόβλημα ασφάλειας της Ευρώπης και της χώρας μας. Κύριε Ντόγκαν, σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την παρέμβαση. Ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη και νομίζω ακουμπάει και στο ρεαλισμό της όλης κατάστασης. Να σας ευχαριστήσω. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Καλό. Ήταν ο καθηγητής του Πολυτεχνείου και τομέας ενέργειας του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Χάρης Δούκας, ο οποίος ανέφερε αυτές τις δύο δικλείδες που υπάρχουν στη λεγόμενη απόφαση για το πλαφόν, που δημιουργούν ένα θέμα για την ενεργοποίησή του. Δύσκολα ενεργοποιείται, σχετικά εύκολα απενεργοποιείται, από ό,τι καταλάβατε κι εσείς. Να επιστρέψουμε στα υπόλοιπα και στην κατάσταση που έχει να κάνει με το έργο αντιπλημμυρικής θωράκισης της Μεσίνης που ολοκληρώθηκε και το οποίο αφήνει οχυρωμένη την περιοχή απέναντι σε σειρά κινδύνων. Παράλληλα, συνεχίζονται και έχουν ήδη ολοκληρωθεί στο κέντρο και πολλά χωριά έργα ασφαλτόστρωσης. Οχυρωμένη απέναντι στον κίνδυνο πλημμύρας είναι πλέον η Μεσίνη, καθώς ολοκληρώθηκε το έργο συλλογής και διάθεσης των εμβρίων υδάτων. Είναι ένα έργο προϋπολογισμού 2 εκατομμυρίων ευρώ, στην ολότητά του βέβαια και όχι σε αυτή μόνο την παρέμβαση, το οποίο χρηματοδοτείται από το Φιλόδημο 1. Πραγματικά είναι μια σημαντική παρέμβαση, ένα έργο μεγάλης σπουδαιότητας, γιατί δεν αφήνει κινδύνους σε θέματα πλημμυρικά στους δημότες μας και στις περιουσίες της αυτό τον άξονα.
Αξίζει να σημειωθεί πως στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου ασφαλτοστρώθηκε και ο δρόμος στην είσοδο της πόλης. Από εδώ, από το κέντρο της πόλης της Μεσίνης, στην Οδό Πολυτεχνείου, Σταύρου Τσούση, μέχρι τον κόμβο στην είσοδο της πόλης της Μεσίνης από την Καλαμάτα. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο έργο και θεωρώ ότι ο κόσμος ταλαιπωρήθηκε γύρω στον ένα μήνα που διήρκεσε όλο αυτό το έργο, αλλά θεωρώ ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει όλους και θα αφήσει όλους ικανοποιημένους. Παράλληλα, έργα ασφαλτόστρωσης έγιναν και στη Βαλήρα με το Δήμο να δίνει ιδιαίτερο βάρος στα χωριά. Αυτό είναι ένα έργο που είναι ενταγμένο στο Αντώνης Τρίτσης. Εκεί έγινε μια ασφαλτόστρωση περίπου 1 χιλιόμετρο στην αγροτική οδοπηγία της Βαλήρας πλησίων του οικισμού της τοπικής κοινότητας. Είναι ένα έργο με πολύ μεγάλη σημασία γιατί βελτιώνει και την πρόσβαση στα χτήματα των αγροτών αλλά δίνει και δυνατότητα επέκτασης του οικισμού της πόλης της Βαλήρας. Μέσω του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης δουλεύουμε περισσότερο για τις τοπικές κοινότητες. Αφορά όλες τις τοπικές κοινότητες, ασφαλτοστρώσεις και τσιμεντοστρώσεις, γιατί πραγματικά πιστεύουμε ότι τα χωριά μας έχουν ανάγκη τη στήριξή μας, ειδικά οι αγρότες μας, σε ό,τι αφορά τη βελτίωση της αγροτικής οδοπίας, αλλά και με άλλες παρεμβάσεις που ήδη υλοποιούμε και δρομολογούμε για το μέλλον. Τώρα θες και άμεσα στο πλευρό των πολιτών πήρε ο Δήμος Καλαμάτας για την κατάσταση που παρουσιάστηκε στη Μικρή Μαντίνια με τις υπερβολικά αυξημένες αντικειμενικές αξίες όπως αυτές αποτυπώθηκαν. Η διαμαρτυρία οδηγεί σε νομοθετική ρύθμιση και πλέον αναμένεται να κοινοποιηθεί προς το Υπουργείο Οικονομικών πέρα από την αντίθεση και την νέα θέση του Δημοτικού Συμβουλίου για να γίνει η απαραίτητη προσαρμογή του στην κανονικότητα. Και ξαφνικά οι αντικειμενικές αξίες στην περιοχή της Μικρής Μαντίνιας εκτινάσονται από τα 900 στα 1.700 ευρώ. Μια αύξηση της τάξης του 70% με τους κατοίκους να είναι ανάστατοι και να διαμαρτύρονται. Στο πλευρό τους και ο Δήμος Καλαμάτας. Ποτέ δεν λάβαμε επίσημη ενημέρωση επί των αντικειμενικών αξιών και τη δυνατότητα παρέμβασης. Ξεκάθαρα το λέω αυτό και επίσημα. Παρ' όλα αυτά, μόλις δεχτήκαμε αίτημα από την κοινότητα Μικρής Μαντίνιας, αμέσως κινηθήκαμε, λάβαμε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ομόφωνη απόφαση και κοινοποιήσαμε την απόφαση στο αρμόδιο Υπουργείο. Ο Δήμαρχος Καλαμάτας στην τελευταία συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου υπογράμμισε πως από την πρώτη στιγμή υιοθετήθηκαν οι διαμαρτυρίες των κατοίκων της περιοχής στις υπέρμετρα αυξημένες αντικειμενικές αξίες και υπήρξε επικοινωνία με το Υπουργείο ώστε να λυθεί η στρέβλωση που δημιουργήθηκε. Υπάρχει σε εξέλιξη μια νέα νομοθετική ρύθμιση που έρχεται για δεκάδες Δήμους της χώρας, οι οποίοι δεν υπέβαλαν τη γνώμη τους και έτσι αποκαθίσταται μια παράβλεψη με τη Δημοτική Αρχή να προγραμματίζει να φέρει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο ώστε άμεσα να δρομολογηθούν οι σχετικές διαδικασίες μέσα στο χρονικό περιθώριο που υπάρχει προκειμένου να διατυπώσει το σώμα τη γνώμη του επί των αντικειμενικών αξιών. Εμείς 13-12 αποστήλαμε έγγραφο στις κοινότητες όπου και τους ζητάμε να καταθέσουν απόψεις τους. Κατόπιν προφανώς και θα συγκροτηθεί η Επιτροπή όπου θα αξιολογήσει τις προτάσεις από τεχνοκράτες και εξωτερικούς συνεργάτες ενδεχομένως και μέχρι τις 21/01/2023 που πρέπει να έχουμε απαντήσει, το θέμα θα έρθει προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στόχος είναι μετά το ψήφισμα διαμαρτυρίας που υπήρξε προς το Υπουργείο Οικονομικών να υπάρξει και η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε ομόφωνο πλαίσιο προκειμένου να επανεξεταστούν οι αντικειμενικές αξίες, με τον Δήμο να ζητά να ληφθούν υπόψη οι πραγματικές συνθήκες των ακινήτων και οι σημερινές τιμές των αγοροπολισιών. Αυξημένος τώρα είναι στη Μεσίνη. Δυστυχώς, ο αριθμός των ατόμων που λαμβάνουν συσίτιο και που δικαιούνται τρόφιμα στο πλαίσιο μιας σειράς προγραμμάτων. Αύριο, πολλοί δικαιούχοι θα σπέσουν στο Δημαρχείο να λάβουν όσα προβλέπονται από το ΤΕΒΑ. Η αλήθεια είναι ότι ο αριθμός έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, θα λέγαμε, είτε για οικονομικούς λόγους αλλά και για κοινωνικούς αρκετές φορές. Και αυτό είναι κάτι που προβληματίζει, αφού ακόμη και σε πόλεις όπως η Μεσίνη, η οποία έχει και εμπορικό κόσμο και εστίαση και φυσικά τον πρωτογενή τομέα, υπάρχουν ακόμη άνθρωποι, μοναχικοί κατά κύριο λόγο, που την χάνουν καθημερινά του εισιτήριου και φυσικά πολλές οικογένειες δικαιούχοι του ΤΕΒΑ, οι οποίες αύριο θα πάρουν δωρεάν τα τρόφιμα και όχι μόνο που δικαιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος. Πρόκειται για ένα σύνηθες πρόγραμμα σε συνεργασία με την περιφέρεια Πελοποννήσου που αφορά την ενίσχυση επιστημιστική και υλική ανθρώπων που έχουν ανάγκη απόρων οι οποίοι δικαιούνται του κοινωνικού βοηθήματος. Έχουν όλοι ενημερωθεί με μηνύματα. Πρέπει λοιπόν να παρευρεθούν άπαντες με την αστυνομική τους ταυτότητα στο Δημαρχείο της πόλης μας, στο Δημαρχείο της Μεσίνης, προκειμένου να λάβουν ό,τι έχει προγραμματιστεί σύμφωνα με κάθε δήλωση και κάθε στοιχείο που έχουν υποβάλει ανά οικογένεια. Όποιος δεν μπορέσει να παρευρεθεί μπορεί με εξουσιοδότηση μέσω τρίτου προσώπου να παραλάβει αυτά που δικαιούται. Πρόκειται λοιπόν για είδη παντοπολίου, για χαρτικά, για είδη καθαρισμού, για είδη κρεοπολίου
και μπακαλική. Παράλληλα, περισσότερες από 100 οικογένειες θα τύχουν αντίστοιχη στήριξη από το κοινωνικό παντοπολείο της Μεσίνης και άλλα 20 άτομα θα έχουν όπως κάθε ημέρα δωρεάν φαγητό από το κοινωνικό μαγειρίο. Είμαστε όλοι σε ετοιμότητα. Οι κοινωνικές υπηρεσίες εργάζονται αυτές τις μέρες. Πήρε το δώσ προκειμένου πάνω από 100 οικογένειες να λάβουν την τσάντα αγάπης από το Δήμο Μεσίνης, παράλληλα δηλαδή με το πρόγραμμα του ΤΕΒΑ, το οποίο ήδη είπαμε ξεκινάει αύριο. Είναι άλλες περιπτώσεις με άλλα κριτήρια που δεν εντάσσονται στους δικαιούχους των ΤΕΒΑ, τους οποίους οφείλουμε να στηρίξουμε, γιατί πραγματικά είναι αποδεδειγμένα άνθρωποι που μας έχουν ανάγκη. Εν ώψη των χριστουγεννιάτικων εορτών, σίγουρα η τσάντα αγάπης του Δήμου Μεσίνης είναι πιο ενισχυμένη. Από εκεί και πέρα, ανατακτά διαστήματα, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ετούνται τη συμπαράσταση του Δήμου μέσω του κοινωνικού παντοπολίου και εμείς συνήθως ανταποκρινόμαστε και σε άσχετα χρονικά σημεία. Ενώ βρισκόμαστε σε εξέλιξη όσον αφορά και την ενίσχυση των ανθρώπων αυτών που σητίζονται από το κοινωνικό μαγειρίο. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη για την διαχρονική συμπαράσταση στο κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Μεσίνης. Ήδη και φέτος έχουμε πάρει προς διανομή ήδη κρυοπολείου και βεβαίως είναι πολύ σημαντική και η στήριξη από το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, οι οποίοι κάθε χρόνο δίνουν χρήματα προς ενίσχυση των κοινωνικών δομών του Δήμου. Βρισκόμαστε λοιπόν στην φάση που θα ανασυγκροτήσουμε και θα ανανεώσουμε το κοινωνικό μαγειρίο, το οποίο εξυπηρετεί καθημερινά γύρω στους 20 ανθρώπους, κυρίως από την πόλη της Μεσίνης. Για τις μέρες δε που είναι κλειστές οι κοινωνικές μας δομές, βρισκόμαστε σε απόλυτη συνεργασία και θα ήθελα και από αυτό το βήμα να ευχαριστήσω με το Σωματείο Εθελοντών Μεσίνης. Μύρισαν Χριστούγεννα στο έκτο δημοτικό σχολείο της Καλαμάτας με τις ετοιμασίες που είχαν κάνει οι μικροί μαθητές να αφήνουν άφωνες τους γονείς και όσους παραβρέθηκαν. Σε μια πλούσια εκδήλωση, φωταγώγησαν τον εντυπωσιακό στολισμό που είχαν δημιουργήσει στον προάβλιο χώρο, ενώ οι μικροί μαθητές στον πνεύμα των Χριστουγέννων έωσαν το δικό τους χρώμα με πολλές παραστάσεις και δρόμενα. 10! Μια εκδήλωση σίγουρα ξέχαστη ήταν αυτή που πραγματοποιήθηκε στο 6ο Δημοτικό Σχολείο της Καλαμάτας, μιας τόσο τα παιδιά όσο και οι εκπαιδευτικοί έδειξαν πως ξέρουν αυτοί να ζουν τα Χριστούγεννα. Όπως λέμε εδώ στο 6ο Δημοτικό Σχολείο, εδώ τα Χριστούγεννα τα ζούμε. Ευχαριστούμε που ήρθατε να μαζί όλοι μαζί. Σας εύχομαι καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές με υγεία και χαρά. Πολλοί γονείς ήταν εκεί αλλά και εκπαιδευτικοί, γεμίζοντας τον προάβλιο χώρο του 6ου Δημοτικού με τους μικρούς μαθητές να εντυπωσιάζουν με τις παραστάσεις τους. Πραγματικά υπερπαραγωγή, τέτοιες εκδηλώσεις αξίζουν στη Ράχη. Πραγματικά τέτοιες. Σας αξίζουν πραγματικά συγχαρητήρια και διευθυντά σε άλλους εκπαιδευτικούς, σε όλους τους φορείς που είναι εδώ, σε όλους τους εργάστηκαν και βέβαια στον Τάκη τον Βαρελά που ό,τι αναλαμβάνει το κάνει τέτοιο. Εύχομαι μέσα την καρδιά μου να έχουμε καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα, όμορφες στιγμές. Το χαμόγελο που είναι σε όλους μας, στα χίλια όλων μας αυτές τις μέρες, να έχει διάρκεια όλο το έτος. Και να είναι αυτή η χρονιά, αυτά τα Χριστούγεννα, αφετηρία και καλύτερες στιγμές, πιο όμορφες στιγμές. Αγροεφόδια τροπής. Σε έναν χώρο 1.200 τετραγωνικών μέτρων καλύπτουμε τις καλλιεργητικές σας ανάγκες. Λιπάσματα, φυτοφάρμακα, ζωοτροφές, αρδευτικά συστήματα, γεωργικά μηχανήματα, πατατόσποροι, μελισσοκομικά και οτιδήποτε χρειάζεται ο παραγωγός. Στα φυτωρία μας θα βρείτε παράλληλα τις καλύτερες προτάσεις για καρποφόρα, καλοπιστικά φυτά και εναλλακτικές καλλιέργειες. Άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Εξειδικευμένες συμβουλές. Αγροεφόδια τροπής.
πάντα δίπλα στον παραγωγό. Δημοτική επιχείρηση Ίδρυυσα Αποχέτευσης Τρίπολης. Χρόνια πολλά, ήδη στην υπηρεσία των συνδημοτών μας, των συμπολιτών του Δήμου Τρίπολης, για σταθερή και ασφαλή Ίδρυυσα Αποχέτευση. Μέλημά μας μοναδικό, η άμεση επίλυση κάθε σχετικού προβλήματος ή αιτήματος και η άριστη σχέση με τους καταναλωτές μας. Αυτή η σχέση μας επιτρέπει να ευχηθούμε καλές γιορτές και καλή χρονιά, με υγεία και όμορφες στιγμές σε όλους. Βουλβή, η βρώσιμη θησαυρή της αρκαδικής γης. Βουλβή Τρίπολης, με ρίζες στην αρχαιότητα. Ξεχωρίζουν για τις φαρμακευτικές ιδιότητες και τα θρεπτικά συστατικά που τους καθιστούν διατροφικά πολύτιμους. Νόστιμοι σε κάθε μαγειρική τους παραλλαγή. Ο αρκάς παραγωγός Χρήστος Μπυράτσης φέρνει στο πιάτο σας ένα μοναδικό superfood. Το προϊόν είναι βιολογικότατο. Είναι καθαρό. Είναι αυτό, δεν υπάρχει σε όλο τον κόσμο καλλιέργεια, είμαι ο μοναδικός. Βιολογική βουλβή Τρίπολης και πώληση σπόρων με την φροντίδα του παραγωγού Χρήστου Μπυράτση. Πάμε τώρα στην ενημέρωσή σας με τα ζητήματα της Αρκαδίας και είναι στην άκρη της σύνδεσής μας ο συνάδελφος από τη Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης, ο Μινάς Αρτόπουλος. Καλησπέρα. Θέμη, καλησπέρα. Θα πω με μια ξεχωριστή προσέγγιση την οποία έκανε σήμερα, γιατί έχουν περάσει κάποιες ημέρες από τότε που γεννήσα ΦΑΚ, η τουρκική εφημερίδα δημοσίευσε την πρόθεση της Τουρκίας να πράει στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο την χώρα μας για την άλωση της Τριπολιτσάς. Και έχουν περάσει κάτι μέρες. Και ενώ δεν θα έπρεπε να έχει περάσει ούτε δευτερόλεπτο χωρίς αντίδραση, δεν έχουμε δει καμία αντίδραση μέχρι τώρα. Ακριβώς. Και δεν θα έπρεπε να υπάρχει αντίδραση μόνο από την Τρίπολη, αλλά και κεντρικά στην κυβέρνηση και στα κόμματα και σε όποιον έχει φωνή. Το θέμα της ενός ιστορικού γεγονότος, όπως είναι η άλωση της Τρίπολης, ουσιαστικά έπαιξε καθοριστικό ρόλο για την έκβαση του απελευθερωτικού αγώνα του 1821, είναι ένα ζήτημα εθνικής σημασίας. Δεν είναι η πρώτη φορά βέβαια που οι Τούρκοι σηκώνουν τους τόνους για το συγκεκριμένο ιστορικό γεγονός. Άλλωστε είναι μια πάγια τακτική τους και να διαστρεβλώνουν την ιστορία και να προσπαθούν να πάνε τη συζήτηση αλλού. Αντί να συζητάμε για τις γενοκτονίες που έχει κάνει η Τουρκία εναντίον της ανθρωπότητας, εναντίον λαών μέσα στην ιστορία, θέλει να συζητάμε για πράγματα τα οποία δεν έχουν βάση. Και το λέω με την έννοια, Θέμη, ότι η άλωση της Τρίπολης έγινε για να απελευθερωθεί η περιοχή. Δεν έγινε για εκδίκηση εναντίον κάποιου. Υπήρχαν κατακτητές, υπήρχε η Οθωμανική Αυτοκρατορία και οι Έλληνες το 1821 ξεσηκώθηκαν για να μπορέσουν να ζήσουν στη συνέχεια ελεύθεροι. Τώρα αν γι' αυτό θα πρέπει να πάμε στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και να απολογηθούμε, είναι πραγματικά παράλογο. Κάτι τέτοιο είναι, αλλά όχι απλά δεν αγγίζει τα όρια της λογικής. Και όχι απλά φτάνει στο παράλογο, γιατί πλέον αναμένεται για τις εντυπώσεις να ανατρέψουν για κάθε ιστορική διάσταση. Θα τρίζουν τα κόκαλα του γέρου του Μωριά όμως, από τη στιγμή που δεν υπάρχει αντίδραση, γιατί βλέπαμε και αυτή την εξαιρετική φωτογραφία, δεν υπάρχει καμία αντίδραση από την ελληνική πλευρά, έστω και να σχολιάσει, έστω και να επικρίνει, έστω και να στυλιτεύσει ή έστω και να πει κάτι περισσότερο πάνω σε αυτό το αδιανόητο που επιχειρείται από την τουρκική πλευρά για μία ακόμη φορά. Προφανώς τώρα σε κάποια διασκέδαση ναι. Είναι όλοι τους σε κάποιο τουριστικό χριστουγεννιάτικο προορισμό και δεν θα θέλουν να χαλάσουν και τις καρδιές τους. Αλλά επιμένω στην κεντρική κυβέρνηση. Αναδεικνύω το θέμα αυτό και για το γεγονός ότι θα πρέπει να καταλάβουμε και ως τοπική κοινωνία ότι οφείλουμε και να διαφυλάξουμε την ιστορία μας, αλλά και κυρίως να μάθουμε να συζητάμε για θέματα τα οποία είναι ουσιώδη. Γιατί πολλές φορές αναλωνόμαστε σε συζητήσεις και σε μικροτσακωμούς για δευτερεύοντα ζητήματα,
και στην πόλη της Τρίπολης και φαντάζομαι το ίδιο γίνεται σε κάθε πόλη, την ίδια ώρα που εδώ διακυβεύονται πολύ σοβαρά πράγματα. Θα έπρεπε και το Δημοτικό Συμβούλιο, και αφορά όλες τις παρατάξεις, όχι μία, αν θες και το Περιφερειακό Συμβούλιο και όλα τα πολιτικά πρόσωπα της περιοχής, να έχουν ήδη πάρει θέση. Δεν θα έπρεπε καν να το συζητάμε αυτή τη στιγμή. Προφανώς. Και προφανώς, να επικρατεί μια απόλυτη σιωπή. Ναι, ναι, και προφανώς και έχεις πολύ δίκιο σε αυτό, αλλά έχουν πολύ σημαντικότερα πράγματα να ασχοληθούν. Τέλος πάντων. Πάμε λίγο στο επόμενο. Το επόμενο έχει να κάνει με τα παιδιά από την Τρίπολη που συγκέντρωσαν ρουχισμό και τρόφιμα για οικογένειες στην Ουκρανία. Ναι, είναι μια ωραία, μια θετική είδηση, μια είδηση η οποία αξίζει να της δώσουμε λίγο τηλεοπτικό χρόνο, διότι τα παιδιά του κατηχητικού σχολείου στο Ναό της Μεταμόρφωσεως στην Τρίπολη πήραν την πρωτοβουλία και πραγματικά τους αξίζουν συγχαρητήρια να στείλουν ένα μήνυμα ειρήνης, κάνοντας μια πολύ απλή κίνηση. Μια κίνηση στήριξης της δοκιμαζόμενης Ουκρανίας. Μάζεψαν λοιπόν τρόφιμα και ρούχα, τα οποία παρέδωσαν σε μια ουκρανική οικογένεια η οποία ζει στην περιοχή της Τρίπολης και η οποία με τη σειρά της θα στείλει όλο αυτό το υλικό σε μικρά παιδιά και σε οικογένειες που αυτή τη στιγμή βιώνουν τον πόλεμο στην Ουκρανία. Είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία από παιδιά τα οποία μας δίνουν το καλό παράδειγμα και σε όλους εμάς. Και πάμε να κλείσουμε με κάτι το περίεργο. Έχουμε μια καταγγελία για απειλές και ύβρι σε διαιτητές στην Τρίπολη. Ναι, και Θέμη, δεν αφορούν καταγγελίες, δεν αφορούν μάλλον απειλές για μια διαιτητική απόφαση. Γιατί αυτό και επεισόδια και ύβρις και τέτοια συμβάντα έχουμε δει πάρα πολλές φορές στα γήπεδα όλης της χώρας. Αλλά εδώ μιλάμε για ένα επεισόδιο το οποίο καταγγέλει η Επιτροπή Διαιτησίας της ΕΠΣ Αρκαδίας, διότι ένας παράγοντας ομάδας δεν δέχτηκε να πληρώσει 15 ευρώ παραπάνω για το εξοδολόγιο του διαιτητή, ο οποίος ήρθε από άλλη περιοχή, 80 χιλιόμετρα μακριά από την Τρίπολη, να έρθει να σφυρίξει σε έναν αγώνα εδώ στην Αρκαδία. Όπως είναι λογικό, τα έξοδα της μετακίνησης, όπως γίνεται σε κάθε ανάλογη περίπτωση, επιβαρύνουν τις ομάδες. Για ένα ποσό λοιπόν της τάξης των 15 ευρώ, υπήρξαν και απειλές και ύβρις και μια άσχημη συμπεριφορά. Το θέμα δημοσιοποίησε ο πρόεδρος της Επιτροπής Διαιτησίας της Αρκαδίας, ο κύριος Αναστόπουλος, λέγοντας ουσιαστικά ότι επειδή υπάρχει έλλειψη διαιτητών, αναγκάζονται να φέρουν σε ορισμένα παιχνίδια, για να μην αναβληθούν τα παιχνίδια, διαιτητές από άλλες περιοχές. Όπως και αρκάδες πηγαίνουν στην Κορινθία ή στην Αργολίδα. Αυτό λοιπόν το γνωρίζουν οι ομάδες. Και στο κάτω-κάτω, Θέμη, αντιλαμβανόμαστε ότι σε μια πολύ δύσκολη οικονομική συγκυρία και τα τοπικά σωματεία αντιμετωπίζουν προβλήματα στην επιβίωσή τους. Αλλά δεν είναι λύση το να υβρίζεται ένας άνθρωπος, το να απειλείται ένας άνθρωπος για ένα ποσό της τάξης των 15 ευρώ. Κρατάμε όλες αυτές τις χαρακτηριστικές αναφορές από το Μινά Αρτόπουλο και να τον ευχαριστήσουμε τον συνάδελφο από τη Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης για μία ακόμη μέρα και πάμε να συνεχίσουμε εμείς με θέματα της Αρκαδίας, αναδοτικές τάσεις στο φόντο των σκανδάλων σε Ελλάδα και Ευρώπη αλλά και νέες κρίσεις. Καταγράφει ο Ιδράργυρος στο πολιτικό θερμόμετρο της χώρας με χαρακτηριστικές να είναι οι επισημάνσεις από τα στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος που απευθύνουν κάλεσμα και προς τους πολίτες της Αρκαδίας για συμμετοχή στον αγώνα και τις διεκδικήσεις. Η ελπίδα δυναμώνει, όσο δυναμώνει κάτω ο αγώνας, όσο δυναμώνει η εργατική λαϊκή οργάνωση. Ξεκάθαρο για μία ακόμη φορά το πολιτικό στίγμα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Τρίπολη, παρουσία στελεχών της περιφέρειας Πελοποννήσου, με το μήνυμα εν ώψη των εκλογών πιο επίκαιρο από ποτέ. Σε κάθε περίπτωση, ο ελληνικός λαός, πρώτα απ' όλα εργατική τάξη, η νεολαία, όλοι αυτοί οι οποίοι βιώνουν πάρα πολύ δύσκολες τιμές, δεν θα πρέπει να περιμένουν τίποτα. Δεν θα πρέπει να περιμένουν τίποτα από την πολιτική η οποία από όλες τις πάντες φωνάζει ότι είναι αντιλαϊκή. Αυτές τις μέρες έχετε παρατηρήσει φαντάζομαι όλοι και βλέπουν μάλιστα με γουρλωμένα μάτια ορισμένοι το τι γίνεται στο Ευρωκοινοβούλιο. Μάλιστα
όλα τα κόμματα, εκτός από το ΚΚΕ, στο Ευρωκοινοβούλιο, ψήφισαν ψήφισμα το οποίο δικαιολογεί απόλυτα όλα αυτά τα οποία αποτελούν τη βάση της απείλας που η κορυφή του Παγόπουνου ήταν τα γεγονότα που είδαμε με την κυρία Καϊλή. Τα λόμπι δηλαδή θεωρούν ότι είναι στοιχείο της δημοκρατίας, στοιχείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και νόμιμα μπορούν να αλωνίζουν, να κάνουν επαφές, να καταθέτουν ακόμα και νομοσχέδια στο Ευρωκοινοβούλιο. Νομίζουμε λοιπόν πως ο ελληνικός λαός έχει κάθε συμφέρον σήμερα να ακούσει τι λέει το ΚΚΕ. Και σε αυτά τα πλαίσια είμαστε και στην Τρίπολη, παντού είμαστε και στους τόπους δουλειάς και σε τέτοιες εκδηλώσεις, έτσι ώστε να κουβεντιάσουμε, να μιλήσουμε, να συζητήσουμε με όσο περισσότερο κόσμο γίνεται, να μάθουμε από πρώτο χέρι την πρόταση διεξόδου του ΚΚΕ. Ο Νίκος Κουτουμάνος απίθυνε κάλεσμα σε όλους για συμμετοχή στον αγώνα και στις διεκδικήσεις. Βεβαίως, η Βουλή παίζει ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο ρόλο και καλό είναι να μην έχουμε πολλές ελπίδες. Εμείς δεν έχουμε. Τα ζητήματα είμαστε σίγουροι πως τελικά θα λυθούν στους δρόμους, θα λυθούν στους χώρους δουλειάς, θα λυθούν όσο το οργανωμένο εργατικό λαϊκό κίνημα θα παλεύει. Γιατί σήμερα, κοιτάξτε να δείτε, έτσι πως είναι τα πράγματα, ακόμα και αν δουλεύεις, δεν φτάνει ο μισθός για να πληρώσεις υποχρεώσεις. Άρα λοιπόν, φανταστείτε ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να ζουν με 350 ευρώ σύνταξη, να ζουν με μισθό-μισθό ή να ζουν με ένα μισθό μια οικογένεια. Τι έχουν να τραβήξουν. Τι είναι αγάπη? Αγάπη είναι όσα παράγεις, όσα απολαμβάνεις. Όσα μοιράζεσαι, όσα δημιουργείς, όσα επιλέγεις. Αγάπη είναι ο τόπος μας. Αγάπη είναι οι επιχειρήσεις μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά. Στηρίζουμε τους δικούς μας ανθρώπους. Επιμελητήριο Μεσσηνίας. Σπούργιοι της Τρανς, μεταφορές από το 1943. Καναδάς, Αυστραλία, Αμερική, Ευρώπη, Αθήνα. Παντού, δίπλα σας. Μεταφορά ελαιολάδου και δεμάτων. Χρόνια τώρα στηρίζουμε τους παραγωγούς και μεταφέρουμε το ελαιόλαδό σας παντού. Σπούργιοι της Τρανς, τώρα και μεταφορά ευπαθών προϊόντων σε ελεγχόμενη ψήξη. Ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας με νέες μειωμένες τιμές. Σπουργή της Τρανς, Λεωφόρος Αθηνών 186. Τηλέφωνο 27210-22-266. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best. Από όλους όσους και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας, καλή σας νύχτα.